Λοιπόν, κύριε, να μιλάμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό. Στον ελληνικό. Είμαστε υπέρ της ομάδας, της φιλικότητας, όλο αυτό το πράγμα που είναι πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο αγαπητό. Ωραία. Εγώ δεν γνωρίζομαι τον Κυριάκο, ο Νίκος γνωριζόταν από παλιότερα. Ο Κυριάκος λοιπόν ο Χατζημιχαηλίδης που βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο, ο σκηνοθέτης της παράστασης, Αντριάννα, του Θανάσου Παπαγεωργίου, στο θέατρο Αλκμίνη, όπου Νίκο είχαμε την τύχη να δούμε την παράσταση αυτή τη Δευτέρα. Στην Οπαντρανιά. Πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, Νίκο. Τη Δευτέρα, λοιπόν, στην Αμάρα Παπαγεωργίου, ομολογώ και δεν το λέω έτσι απλά, ότι μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η παράσταση. Την προτείνουμε. Είναι εξαιρετικός μονόλογος. Εξαιρετικός. Και δύσκολο στην ερμηνεία του. Με μια καθηλωτική, θα λέγαμε, Μαρία Αντουλινάκη. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα, Κυριάκο, από την αρχή. Μια μικρή παρένθεση, απλώς έτσι για την ιστορία, για να το ακούνε και οι ακροατές μας. Εκτός από σκηνοθέτηση, είμαι και ο παραγωγός της παράστασης. Έχει μια ειδοποιώς σημασία όλο αυτό, γιατί η παραγωγή πια είναι μια δύσκολη υπόθεση στις μέρες μας, η κρίση και όλα αυτά. Οπότε το να κατορθώσει κανείς και να κάνει κάτι έστω και μικρό είναι ένας μικρός άθλος, ίσως ο 13ος άθλος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτό το κείμενο του Θανάση Παπαγεωργίου. Ναι. Γιατί αρχικά επέλεξες αυτό το κείμενο, πώς έγινε έτσι, πώς προέκυψε η ιδέα, πώς όλο αυτό. Ας πούμε λοιπόν μια μικρή ιστορία, την ιστορία αυτής της παράστασης από το που ξεκινάει. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, τον ξέρουμε όλοι μας έτσι κι αλλιώς, ένας σημαντικός θεατράνθρωπος. Εξαίρετος και ταυτόχρονα και φίλος από παλιά, γιατί από τη στιγμή που έχουμε χρόνο, έτσι ας λέω και κάποια πράγματα. Με τον Θανάση είχαμε γνωριστεί όταν το 1992 περίπου μου έκανε την τιμή τη μεγάλη να είμαι μαζί με την Λίδα την πρωτοψάλτη πάνω στη σκηνή, παίζοντας το ρόλο του γαμπρού στο ματωμένο γάμο που είχε κάνει τότε. Από τότε έχουμε μια συνεχή έτσι, φιλική σχέση και είμαστε πολύ αγαπημένοι. Καλεσμένος λοιπόν πριν από 3 χρόνια, αν δεν απατώμε, σε μια παράσταση που είχε κάνει στο ΣΤΟΑ, μια παράσταση η οποία εμπερίχε 3 μονολόγους. Ο ένας μονόλογος, ο πρώτος, ήταν ένας μονόλογος που έλεγε Λίδα από το ψάλτη. Ο δεύτερος μονόλογος ήταν ένας μονόλογος η Αντριάννα, η παράσταση την οποία έκανα φέτος. Και ο τρίτος μονόλογος ήταν ένας μονόλογος που έκανε ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Ξεκινάει η παράσταση, εν πάση περιπτώσει, οκ. Τους 2 μονολόγους τους ήξερα ήδη. Η Αντριάννα όμως ήταν ένα καινούριο έργο που είχε γράψει ο Θανάσης. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ο δεύτερος μονόλογος, η Ανδριάννα, παιγμένος από την Εύα την Καμινάρη, ομολογουμένως μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία, όταν τελείωσε ο μονόλογος, πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που τελειώνοντας ένα έργο, λες μέσα σου με δυνατή φωνή εσωτερική ότι αυτό το έργο θα ήθελα να το κάνω. Αυτή ήταν η πρώτη σχέση. Μάλιστα. Πρέπει να σημειώσω ότι μέσα μου, μαζί με αυτή τη φωνή, μέσα σε αυτή τη φωνή ηχούσε και το όνομα της Μαρίας Σαμπουλινάκη. Έλεγα δηλαδή ότι μόλις τέλειωσε ο μονόλογος αυτός, είπα μέσα μου, αυτό το έργο θέλω να το κάνω με τη Μαρία την Αντουλινάκη. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά σε ενέπνευσε το κείμενο. Βεβαίως, βεβαίως. Αρχικά το κείμενο. Και να σας πω γιατί. Είναι κατά τη γνώμη μου ένα δυνατό κείμενο. Και η δύναμή του πηγάζει από την απλότητα, τη λιτότητα και τον καθημερινό λόγο που εμπεριέχει. Επειδή και εγώ σαν ιδιοσυγκρασία και σαν άποψη δημιουργική είμαι της λιτής γραμμής, της απλής γραμμής, της γραμμής που επικοινωνεί άμεσα, χωρίς να σημαίνει η αμεσότητα απαραίτητα την συνδυσμένη ευτέλεια που μπορεί να πηγάζει από αυτήν, έτσι. Ένας άμεσος λόγος για μένα έχει μια δύναμη και νομίζω ότι η Αντριάννα, έχοντας ένα καθημερινό λόγο, οικείο και σύγχρονο, κατορθώνει να έχει μια δύναμη απεύθυνσης προς τον θεατή. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο με είχε συγκλονίσει πραγματικά στην παράσταση, γιατί όταν τέλειωσε πια ο μονόλογος της Αντριάννας στο θέατρο ΣΤΟΑ, αισθάνθηκα πλήρης σε αυτό που άκουγα και με είχε συνεπάρει. Οπότε είναι περισσότερο συναισθηματικός ο λόγος παρά εγκεφαλικός και λογικός. Α, ναι, είναι ένα ωραίο έργο, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, θα πάει. Προηγείται η συναισθηματική μου σχέση με το έργο όταν το άκουσα. Ωραία. Είναι ουσιαστικά, είπες ότι είσαι σκηνοθέτης και παραγωγός, επειδή δεν γνωρίζω την πορεία σου, είναι η πρώτη σου σκηνοθετική απόπειρα ή έχεις κάνει και άλλες δουλειές? Όχι. Είμαι σκηνοθέτης και παραγωγός. Κατά κύριο λόγο, η μεγαλύτερη μου δράση έχει να κάνει με τον κινηματογράφο.
μέσα στον κινηματογράφο, μέσα στο πλαίσιο του κινηματογράφου, υπάρχει μια εξειδικευμένη σχέση, πάρα πολύ ισχυρή. Εξού και η εταιρεία μου, της οποίας το όνομα είναι η T-Short. Ένα λογοπαίγνιο του T-Shirt. T-Short με την έννοια του short film, του μικρού, του μικρού μήκους και γενικότερα του μικρού καλλιτεχνικού δρόμενου, ας το πούμε έτσι σε γενικές γραμμές. Είμαι λοιπόν σκηνοθέτης και παραγωγός κατά κύριο λόγο στον κινηματογράφο και κατά μία άλλη έννοια έχω κάνει θεατρικές δουλειές, λιγότερες βεβαίως από τις κινηματογραφικές, αριθμούν γύρω στις 6 μέχρι στιγμής, μέσα στην πορεία μιας δεκαετίας περίπου, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Δεκαετίας ίσως και 12 χρόνων για να είμαι πιο ακριβής. Ποιες είναι οι ευκολίες ή οι δυσκολίες στο να σκηνοθετήσεις μια ταινία και να σκηνοθετήσεις μια θεατρική παράσταση? Α, είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπέτειες. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπέτειες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το θέατρο έχει μία περιπέτεια βέβαια και το σινεμά έχει 15. Έτσι, είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Νομίζω ότι είναι δύο τέχνες αλληλοσυμπληρούμενες. Αυτά που από τα οποία γοητεύεται κανείς στην θεατρική πράξη, ίσως να μην υπάρχουν στην γοητεία των πραγμάτων που σου προσφέρει το σινεμά και το αντίθετο. Αν θέλουμε να πούμε 2-3 έτσι χαρακτηριστικά, να πούμε ας πούμε για παράδειγμα ότι η ησυχία και η ηρεμία του να ανεβάζεις μία παράσταση μέσα από έναν αναλογικό τρόπο, ξεκινώντας από την αρχή και περνώντας την ιστορία προς το τέλος, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεις στην κατασκευή της ταινίας πια την ιστορία και το δράμα, γιατί εκεί μπορεί να ξεκινήσεις την πρώτη μέρα από το φινάλε, να πρέπει να, την επόμενη μέρα να κάνεις το 5ο λεπτό, την άλλη μέρα να δουλέψεις το 18ο. Όλη αυτή η ανάκατη και σε πρώτο επίπεδο χαοτική, γιατί δεν είναι εν τέλει διαδικασία, έχει μια τόσο πολύ ισχυρή γοητεία και βέβαια κάνει το σκηνοθέτη του κινηματογράφου ένα διαφορετικό είδος σκηνοθέτη που πρέπει να γνωρίζει εντελώς διαφορετικά πράγματα και σε τεχνικό και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Και τα πάντα είναι στο μοντάζ, έτσι δεν είναι? Το μοντάζ, βεβαίως το μοντάζ κτλ. Είναι πολλά πράγματα. Ας πούμε τώρα, έτσι κατά τη διάρκεια της παράστασης αυτής, αισθάνομαι αυτή τη μεγάλη διαφορά που προκύπτει. Από τη μια, με την εφήμερη σχέση που έχει το έργο που δημιουργήσει στο θέατρο, κάθε μέρα είναι διαφορετική η παράσταση, κάθε μέρα έχει την αγωνία. Από το αν θα λειτουργήσει το φως έτσι όπως το σχεδίασες, μέχρι το αν θα γίνει η κίνηση ακριβώς η ίδια, εάν θα πάει κάτι στραβά, δεν θα πάει. Η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θα εκφέρει τον λόγο με τον ίδιο τρόπο, με καλύτερο, με χειρότερο, γιατί όχι, άνθρωποι είμαστε, όλα παίζουν. Αυτό το εφήμερο λοιπόν έχει μια εξαιρετικά ισχυρή γοητεία, η οποία όμως αντισταθμίζεται με μια άλλου είδους γοητεία που έχει αυτό το κλείσιμο ενός αποτελέσματος στην ταινία, η οποία είναι αιώνες να περάσουν ίδια. Δεν θα αλλάξει το φως, δεν θα αλλάξει η κίνηση, δεν θα αλλάξει. Μα το θέατρο είναι κάτι ζωντανό ούτως ή άλλως. Βέβαια. Τη στιγμή που το λέμε. Και αυτή είναι και η μαγεία του θεάτρου. Θα μου επιτρέψεις πολύ γρήγορα, γιατί δεν γίνεται να πούμε ότι υπάρχει και μια άλλη ειδοποιώς διαφορά, η οποία είναι βέβαια υπέρ του θεάτρου. Γιατί κάθε τέχνη είναι ακριβή, αλλά μπροστά στην οικονομική εννοώ ακρίβεια του κινηματογράφου, όλες οι άλλες τέχνες οχριούν. Έτσι, για να κάνεις 5 λεπτά μια ταινία, είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, που είναι και οι 13 άθλοι που αναφέραμε πριν μαζί. Στο θέατρο τα πράγματα είναι πιο συγκροτημένα και όσο δύσκολο και να είναι, είναι πιο εύκολο να φτάσεις στο πέρας μιας παραγωγής από ό,τι στο σινεμά. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, μιλάμε με τον Κυριάκο, τον σκηνοθέτη της παράστασης Αντριάννα, που παίζεται αυτή την περίοδο στο θέατρο Αλκμίνη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Κυριάκο να μας πει λίγα λόγια για την ιστορία του κειμένου Αντριάννα. Ναι. Θα πω κάποια πράγματα για την ιστορία, αλλά θα μου επιτρέψει να μην αποκαλύψω το τέλος. Γιατί το τέλος είναι ένα στοιχείο το οποίο λειτουργεί εκπληκτικά με την έννοια και της έκπληξης, αλλά και πολύ ωραία εννοώ μέσα στο... Η Αντριάννα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μονόλογο ο οποίος στηρίζεται πάνω σε ένα εξαιρετικό κόνσεπτ για μένα. Κόνσεπτ ελληνιστή, πάνω σε μια εξαιρετική ιδέα, η οποία έχει να κάνει με το ότι η Αντριάννα για μια ολόκληρη ώρα κλεισμένη μέσα στο σπίτι της, μιλάει σε 18 τηλεφωνήματα.
όλος ο μονόλογος είναι δομημένος πάνω σε αυτή τη βάση. Και αυτό για μένα του δίνει μια υπεραξία. Mm-hmm. Γιατί είναι κάτι που δεν έχει γίνει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι βλέπει μια ηθοποιό να μιλάει μία ώρα στο τηλέφωνο, σε 18 διαφορετικά τηλεφωνήματα. Η Ανδριάννα λοιπόν, μιλώντας με την αδελφή της, τον γαμπρό της και μια φίλη της, την Κορίνα, ξεδιπλώνει μέσα από αυτά τα τηλεφωνήματα ουσιαστικά παρελθούσες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη σχέση της με την αδελφή της κυρίως, με τη σχέση της με τον γαμπρό της και με τη σχέση της με την φίλη της, αφήνοντας σιγά σιγά να φανούν πάνω στη σκηνή στοιχεία καταστάσεων που περισσότερο αναδύουν ένα αίσθημα απογοήτευσης, ένα αίσθημα προδοσίας, ένα αίσθημα μοναξιάς που έχουν κυριεύσει αυτή την ηρωίδα, την Αντριάννα, η οποία πάντα μέσα από έναν καθημερινό λόγο και κλεισμένη στο σπίτι της, φαίνεται να ζει κυρίως μέσα από την ύπαρξη των άλλων προσώπων παρά μέσα από την ίδια της τη ζωή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η δραματουργία, η οποία σιγά σιγά όμως προς το τέλος βγάζει στοιχεία κρυμμένα από το παρελθόν που κορυφώνονται στο 16ο τηλεφώνημα πια, που είναι και η κορύφωση του έργου. Γνωρίζουμε γιατί ο Θανάσης Παπαγεωργίου έγραψε αυτό το κειμενό, ποια ήταν η έμπνευση, ή αν ξέρουμε κάτι γι' αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η συγκεκριμένη γραφή. Κάτι συγκεκριμένο δεν ξέρω. Ναι. Θεωρώ όμως το εξής, και ας μου επιτραπεί από το Θανάση να πω τη γνώμη μου. Ο Θανάσης είναι ένας θεατράνθρωπος ο οποίος, πέραν των άλλων, γνωρίζει εξαιρετικά το ελληνικό έργο. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει εξαιρετικά την ελληνική κοινωνία, αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει εξαιρετικά την ελληνική οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει εξαιρετικά τους Έλληνες ήρωες. Α, το πούμε κάπω έτσι. Όντως, γιατί η Αντριάννα θα μπορούσε να είναι η ηρωίδα της διπλανής πόρτας. Μα είναι. Είναι, είναι Νίκο μου, νομίζω, η γυναίκα της διπλανής πόρτας και είναι τόσο καλά γραμμένη και ανάγλυφη. Θεωρώ ότι όποιος δει την παράσταση μπορεί να ταυτιστεί μαζί της σε πάρα πολλά σημεία. Αναμφισβήτητα. Για μένα, η επιτυχία της παράστασης, πέρα από τα καλά σχόλια που ακούγονται, στην πραγματικότητα κατοχυρώνονται μέσα από τη συναισθηματική φόρτιση των θεατών, η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι δύσκολο να υποκριθείς το βούρκωμα που σε έχει πιάσει ή το κλάμα που σε έχει πιάσει όταν βγαίνεις πια από την παράσταση. Γιατί ένα συγχαρητήρια, πολύ ωραία η παράσταση, είναι εύκολο να υποθεί. Όταν όμως αυτό συνοδεύεται από δακρυσμένα μάτια, καταλαβαίνεις ότι αυτό πάνω να περιέχει μια αλήθεια και αυτό είναι για μένα η απόδειξη του ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όσο αφορά την ερμηνεία, τη σκηνοθεσία και γενικότερα, σου μεταφέρει ένα κλίμα και έχεις την αίσθηση ότι και τα 18 αυτά πρόσωπα τα βλέπεις μπροστά σου. Όντως έτσι είναι, ναι. Δεν πειράζει, είμαστε. Έχουμε ζωντανή εκπομπή που όλα συμβαίνουν αυθόρμητα και ωραία. Άρα, κατά τη γνώμη σου, αν μπορούμε να το πούμε, ποιο θα μπορούσε να είναι το συστατικό εκείνο μια καλή παράσταση. Α, μάλιστα. Όπως και μιας καλής ταινίας για μένα, όπως και ενός καλού πίνακα, όπως και ενός καλού έργου γενικότερα. Κατά τη γνώμη μου, εν αρχή είναι ο λόγος. Το να έχεις να πεις κάτι που ενδιαφέρει, αφορά και έχει μια όποια σημαντικότητα. Άρα το κείμενο. Η ιδέα που κρύβεται μέσα σε αυτό και ο τρόπος με τον οποίο είναι ανεπτυγμένο. Αυτό είναι το ένα. Στη συνέχεια η σκηνοθετική παρέμβαση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ιδέες μέσα από τις οποίες θα ντυθεί αυτός ο λόγος, γιατί στην πραγματικότητα ούτε ένα σενάριο έχει γραφτεί για να διαβάζεται, ούτε ένα θεατρικό κείμενο έχει γραφτεί για να διαβάζεται. Και τα δυο έχουν φτιαχτεί για να μεταποιηθούν σε κάτι άλλο. Το θεατρικό έργο σε μια παράσταση, το σενάριο σε μια ταινία. Άρα λοιπόν η σκηνοθεσία παίζει ένα μεγάλο ρόλο γιατί θα δώσει τη σάρκα και τα οστά σε ένα κείμενο προκειμένου να έρθει μπροστά στα μάτια του θεατή και να γίνει πια ορατό. Άρα λοιπόν ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα οικοδομηθεί αυτό το σενάριο. Και βέβαια κυρίαρχο για μένα και πάνω απ' όλα γιατί με δεδομένο το κείμενο και μια ωραία σκηνοθεσία ο τρόπος και η διαδρομή μέσα από την οποία φτάνουν τα πράγματα στο θέατη, δεν είναι τίποτα άλλο από τον ηθοποιό.
Η σχέση με τον ηθοποιό είναι για μένα το βασικό συστατικό. Mm-hmm. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και το σκηνικό και το κομμωδίνο και το κοστούμι και η κουρτίνα και το φως και το ετζεμάι και το σποτάκι και το πορτατίφ και τα πάντα. Τι να τα κάνεις όμως όλα αυτά αν δεν απορρέει μια δύναμη και μια αλήθεια μέσα από την ψυχή του ηθοποιού. Για μένα είναι η βάση της δουλειάς μου αυτή και αυτό βάλαμε εδώ και 3,5 σχεδόν μήνες με τη Μαρία, δουλεύοντας και κεντώντας το κείμενο βήμα-βήμα, λέξη-λέξη. Τελεία, κόμμα και άνω τελεία παίξανε το ρόλο τους προκειμένου να γίνει αληθινό και ανάγλυφο όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε τώρα τελευταία ότι παρόλο την κρίση, γιατί περνάμε οικονομική κρίση, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, βλέπουμε πολλές θεατρικές παραστάσεις, βλέπουμε πολλές θεατρικές ομάδες και γενικότερα το θέατρο καλά κρατεί. Έτσι νομίζω, ναι. Γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό? Καταρχάς, έχει... αν δεν ήταν από πάντοτε αυτό, έχει πολλά χρόνια που συμβαίνει. Ναι. Στην κρίση έχει βεβαίως ανέβει και έχει κορυφωθεί. Νομίζω ότι είμαστε πρωταγωνιστές και ίσως θα παίρναμε ένα βραβείο Guinness στατιστικά στον αριθμό των παραστάσεων, στον αριθμό των καλλιτεχνών, στον αριθμό των ηθοποιών κτλ. Κτλ. Οπωσδήποτε σε κάποιο βαθμό και με κάποιον τρόπο αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ γοητευτικό. Δημιουργεί πολλά προβλήματα βέβαια και για μένα δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα πληθωρισμού. Ο κόσμος έχει να διαλέξει, ξέρω εγώ, 5 εξόδους του, 10 εξόδους του ανάμεσα σε 300, 400, 500 πράγματα και αυτό είναι ένα θεματάκι λιγάκι, στο οποίο συμβάλλω και εγώ με την παράσταση που έκανα όπως και να έχει. Και εγώ πρόσθεσα ένα τουβλάκι πάνω σε αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Νομίζω, έτσι όπως το έχω σκεφτεί και το έχω φιλοσοφήσει εγώ, ξεκινάει νομίζω από μια ιδιοσυγκρασία του λαού, του Έλληνα δηλαδή γενικά. Νομίζω ότι ο Έλληνας έχει μια τάση εξωστρέφειας και ο τρόπος του να την καταφέρει είναι κοντινός και γειτονεύει με την καλλιτεχνική διάθεση η οποία μέσα στη φύση του και στο DNA του μπορεί να πει κανείς δεν απέχει από αυτό που έχει δημιουργήσει ως λαός αιώνες τώρα. Περισσότερο τον ενδιαφέρει να είναι δημιουργικός στον τρόπο του να εκφραστεί παρά να είναι, ας το πούμε, δημοσιογραφικός, απλώς, λιτός και... Μέσα από μια ιδιοσυγκρασία, λοιπόν, νομίζω ότι αναπτύσσεται όλο αυτό το πράγμα. Το βασικό συστατικό, αυτό μπορώ να σκεφτώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε να πούμε και άλλα πολλά εδώ με τον Κυριάκο Χάντση Μιχαηλίδη. 5 και 33 πρώτα λεπτάκια, κάναμε την τελευταία μας διαφημιστική διακοπή και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, Street Radio και στην εκπομπή Περί Σκηνής, μέχρι τις 6 για λίγο ακόμη. Θα τα λέμε εδώ με τον Κυριάκο Χάντζη Μιχαηλίδη, το σκηνοθέτη και παραγωγό της παράστασης Αντριάννα, που παίζεται αυτή την περίοδο στο θέατρο Αλσμίνη, με τη Μαρία Αντουρινάκη. Μια πολύ εξαιρετική παράσταση που την προτείνουμε ανεπιφύλακτα, σπεύσατε. Παίζει κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9.30. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Κυριάκο κάτι και τη σκηνοθεσία, γιατί βλέποντας την παράσταση, ναι, μεν βλέπω την Αντριάννα να συνομιλεί στο τηλεφώνημα, ενώ παρόλα αυτά έχει και κάποια απέθυνση σε ένα φανταστικό πρόσωπο. Σε ένα φανταστικό πρόσωπο, επί σκηνής. Ναι, ναι. Θα ήθελα λίγο, γιατί για μένα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο τι ήταν αυτό το πρόσωπο. Okay. Για όσους δεν έχουν δει την παράσταση, να δώσουμε δύο-τρία σημεία αναφοράς. Το όλο έργο έχει στηθεί με βάση δύο βασικούς χώρους του σπιτιού της Ανδριάνας. Αριστερά ένας χώρος, ο οποίος είναι ένας καθημερινός χώρος στο σπίτι της, όπου σιδερώνει, γιατί να πούμε ότι το επάγγελμα της Ανδριάνας είναι ότι σιδερώνει κάποια τραπεζομάντιλα που παίρνει από κάποιον που της τα φέρνει και έτσι αυτό είναι η δουλειά της. Αυτό είναι σε βάση δική σου ή σε... Όχι, το κείμενο. Πρέπει να πω επί τη ευκαιρία ότι το κείμενο τηρήθηκε και πραγματώθηκε κατά 100%. Όχι, ακριβώς. Στο κείμενο δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε. Ναι. Ούτε μία λέξη, ούτε ένα και. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Να πω λοιπόν ότι η Αντριάννα κινείται πάνω στη σκηνή σε δύο κυρίαρχους
χώρους. Αριστερά είναι ο χώρος τον οποίο σιδερώνει καθημερινά και είναι η δουλειά της αυτή. Και δεξιά είναι ένα καθιστικό με μια πολυθρόνα και δύο-τρία στοιχεία, όπου εκεί πέρα πια τη βλέπουμε σε κάποιες άλλες στιγμές μέσα στο σπίτι της πάντα, να συνομιλεί πάντα στα τηλέφωνα κτλ. Στο κείμενο υπάρχει μια απεύθυνση, η οποία σχετίζεται με ένα φανταστικό πρόσωπο, φανταστικό με την έννοια ότι υπάρχει στο μυαλό της Αντριάννας και δεν υπάρχει επί σκηνής, ούτε υπάρχει στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου. Είναι λοιπόν ένας άλλος στον οποίο απευθύνεται και ο οποίος είναι κυρίαρχο στοιχείο εσωτερικό μέσα στο μυαλό της. Εγώ παίρνοντας κάποιες ατάκες από το πρώτο τελευταίο τηλεφώνημα, εκεί που η Αντριάννα μιλώντας στο τηλέφωνο αναφέρεται στην σχέση με τον εαυτό της, του πώς ζει και πώς υπάρχει μέσα στο σπίτι της και κυρίως μέσα στα βράδια της, και κυρίως τα βράδια της, πώς είναι τα βράδια της, περιγράφει σε 2-3 ατάκες τα βράδια της. Αναφέρεται στα υπνοτικά που παίρνει, στα λαξοτανίλη, στα ταβόρια να μπορέσει να κοιμηθεί, στο ότι υπάρχει μια ανησυχία εσωτερική η οποία την κάνει να ξενυχτάει και να περιφέρεται, όπως λέει, σαν φάντασμα μέσα στο σπίτι. Παίρνοντας λοιπόν και κρατώντας αυτές τις ατάκες, δημιούργησε έναν τρίτο χώρο μέσα πάνω στη σκηνή, έναν τρίτο χώρο λίγο πιο πέρα, ο οποίος έχει μια, δεν θα έλεγα μεταφυσική διάσταση, αλλά έχει μια μυστηριακή διάθεση περισσότερο, όπου ορίζει τα βράδια της Αντριάννας. Είναι οι στιγμές όπου μέσα στην αϊπνία της, παίρνοντας τα ταβόρο, που δεν μπορεί να κοιμηθεί, μονολογεί μέσα στο μυαλό της με ένα φανταστικό άλλο. Είτε είναι αυτός που δεν θα πω όμως γιατί θα αποκαλύψω το φινάλε, είτε είναι ένας οποιοσδήποτε μπορεί να έχει στο μυαλό της. Αυτό είναι επίτηδες από μένα φτιαγμένο ώστε να μην είναι σαφές. Γιατί εκεί σε αυτό το σημείο, επειδή ακριβώς οι δύο άλλοι χώροι λειτουργούν μια απόλυτη ρεαλιστική σχέση, ξέρει κανείς ότι είναι εκεί το σημείο που σιδερώνει και κάνει αυτά και εκείνα τα πράγματα. Από εδώ είναι το σημείο που κάθεται, η πολυθρόνα, απλά ωραία καθημερινά κατανοητά πράγματα. Πίσω όμως ήθελα να βάλει ο θεατής τη δική του την ερμηνεία στο τι ακριβώς είναι αυτός ο χώρος και να αισθανθεί πώς θα ήταν αυτός αν ταυτιζότανε σε κάποιες άλλες στιγμές. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε μια εικόνα μέσα στην καθημερινότητά μας, πολύ γνώριμη σε εμάς, στον καθρέφτη μας, στους φίλους μας, και μερικές φορές πιάνουμε τα βράδια τον εαυτό μας εξαπίνης, όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν έχει ανησυχίες, να σηκώνεται, να περιφέρεται, να μονολογεί, πιάνουμε τον εαυτό μας να φωνάζει, να βρίζει ενδεχομένως, και την άλλη μέρα ξαναγινόμαστε οι άνθρωποι που θα πάει στο φούρνο και θα πάει ένα ψωμί, ενώ το βράδυ είμαστε κάτι άλλο. Αυτό ουσιαστικά είναι και ο χώρος. Εγώ ως θεατής να πω ότι σκεφτόμουν. Βεβαίως, φυσικά. Εγώ σκεφτόμουν ότι ακούγοντας και τους μονολόγους στο τηλέφωνο, νόμιζα ότι είχε φτάσει και στο φόνο και ότι είναι στο δικαστήριο. Ναι, είχα και αυτή την εντύπωση. Βέβαια, μου αναιρέθηκε αμέσως όλο αυτό. Αφήνοντας ελεύθερα τα πράγματα, ο καθένας μπορεί να βάλει τη δική του διάσταση. Μία διάσταση που μπορεί να είναι από την πιο κοντινή προς την πρόθεση του σκηνοθέτη μέχρι την πιο μακρινή, που μπορεί να είναι και αυτή η εντύπωση που είχες. Όμως, από τη στιγμή που ανοίγεις μία πόρτα ανοιχτή και δεν ξέρεις ποιος θα μπει, όλα είναι θεμητά, όλα είναι δεκτά. Και έτσι κι αλλιώς είναι ένα σημείο στο έργο όπου η δραματουργία είναι μια άλλη. Είναι μια άλλη μορφή. Το έργο τρέχει και ρέει. Κανείς δεν έχει απορία για αυτό που συμβαίνει. Ανεξάρτητα από το αν πίσω, είναι για μένα το Α και για τον άλλον το Β. Ωραία. Επειδή ξέρουμε ότι πρέπει να φύγεις λίγο νωρίτερα, μια τελευταία ερώτηση και μετά θα πούμε για τις συντελεστές της παράστασης. Συνεργάστηκες με τη Μαρία την Αμπιντάκη, την είχες στο μυαλό σου. Από την αρχή δηλαδή, όταν άκουσες το κείμενο, σκέφτηκες κατευθείαν το πρόσωπό της. Μιλάμε για συνεργασία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν μια ιδανική συνεργασία στον χώρο του θεάτρου? Γιατί πολλά ακούμε για απόμαρες που διαλύονται, πολλά ακούμε για συντελεστές, για τα παραθέσεις που κατέβηκαν κτλ. Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνθέτουν, θα λέγαμε, μια καλή ιδανική συνεργασία από τη δική σου εμπειρία είτε στο θέατρο είτε στο κινηματογράφο. Αναμφισβήτητα υπάρχουν. Θα μπορούσε να πει κανείς, θα μπορούσε να το θέσει κανείς και με την εισάτοπο να παγωγεί. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία οδηγούν σε καταστροφικές σχέσεις μέσα στη δημιουργία ενός έργου. Εκεί όμως θα ήμασταν αρκετά οξυμένοι. Ας το πάμε λοιπόν στον τρόπο με τον το ρώτησες. Για μένα αρχικά είναι ο κοινός στόχος. Όταν υπάρχει ένας κοινός στόχος γύρω από τον οποίο οικοδομούνται όλες οι διαδικασίες,
όσο σκληρές και δύσκολες να είναι, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να είναι αρμονικές. Δεν σε χωρίζουν πράγματα τα οποία είναι κατά βάση διαφορές, ειδοποιές που θα σε φέρουν σε σύγκρουση, γιατί υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Mm-hmm. Να ανέβει ένα έργο με τον τρόπο με τον οποίο το οραματιζόμαστε, ο καθένας με τον τρόπο του. Εγώ θα σκηνοθετήσω, εσύ θα παίξεις. Ένας άνθρωπος το έγραψε, κάποιος θα σκηνογραφήσει και κάποιος θα ενδυματολογήσει. Όταν όμως υπάρχει ένας κοινός στόχος σε αυτή τη διαδρομή, όλοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, βλέποντας κυρίως το στόχο παρά τα μέλη της ομάδας. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιδητός. Αυτό λοιπόν διευκολύνει για μένα πάρα πολύ τις καλές συνεργασίες. Οπωσδήποτε έχει να κάνει με το πόσο γνωρίζεις τους συνεργάτες σου και πόσο οι επιλογές σου είναι και αυτές, πώς να το πω, να χρησιμοποιήσω τη λέξη ασφαλής, ας τη χρησιμοποιήσω, γιατί δεν είναι κακή λέξη. Γιατί και αυτά θέλουν την προστασία τους. Ξέροντας λοιπόν ότι η επιλογή ενός συνεργάτη θα οδηγήσει απρόσκοπτα προς το φινάλε, είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο σκηνοθέτης, αν μη τι άλλο, στην προκειμένη περίπτωση είναι και παραγωγός, είμαι και παραγωγός, νομίζω ότι μέσα από εκεί απλώνεται μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, την οποία εγώ προσπαθώ να την έχω με θετικά vibes, μάλλον βγάζω τη λέξη προσπαθώ, την έχω ως ιδιοσυγκρασία. Την τοποθετώ με θετικά vibes, έτσι ώστε όλοι μας, και με τις εντάσεις, δεν απουσιάζουν, έτσι. Βεβαίως. Αλλά πάνω σε αυτή την βάση με τα θετικά vibes, να είμαστε όλοι θετικών διαθέσεων, θετικών προδιαθέσεων, θετικών κατευθύνσεων, και νομίζω ότι αυτό είναι απλό. Στη ζωή μου έχω κάνει εξαιρετικά πολλές δουλειές. Μόνο 2-3 μπορώ να πω ότι ξέφυγαν ώστε να έχουν κάποιες οξυμένες εντάσεις. Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα, αν ήταν εδώ και η Μαρία, να τη ρωτούσα ότι αν ταυτίστηκε με την ηρωίδα της, αν τη δυσκόλεψε κάτι. Χωρίς να είναι η Μαρία, μπορώ ίσως να πω ότι έχω αισθανθεί εγώ. Αυτό, γιατί επειδή δουλεύατε μαζί του μονόλογο. Η Μαρία δεν ταυτίστηκε με την έννοια του ότι βρήκε πάνω στην Ανδριάνα την δική της ζωή, γιατί δεν είναι. Θέλω να πω ότι μια ηθοποιός η οποία μπορεί να κοιμάται με τα Βόρ και με Λοξαντανίλ να έχει έναν λόγο να ταυτιστεί ακόμη περισσότερο με την ηρωίδα την οποία πάει να υποδηθεί. Αυτό δεν συμβαίνει με τη Μαρία. Πλην όμως η Μαρία ανακάλυψε, να το πω με την ευρία έννοια, και αυτό φαίνεται νομίζω πάνω στη σκηνή, τη γυναίκα που έχει προδοθεί, ανακάλυψε τη γυναίκα που υπάρχει παντού δίπλα μας. Ό,τι και σημαίνει αυτό, νομίζω ότι γνωρίστηκε και ταυτίστηκε με κάποιον τρόπο με όλους τους αφανείς ήρωες, και αυτό νομίζω ότι της έδωσε τη δυναμική, η οποία προκύπτει, τη δυναμική της ερμηνείας της δηλαδή, η οποία προκύπτει από το ότι αγάπησε αυτούς τους ρόλους, όχι μόνο την Ανδριάνα. Όχι, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε να πούμε λοιπόν στις τελευταίες παραστάσεις. Να πούμε βέβαια, λίμωνο. Πότε θα γίνονται και πού και τα λοιπά. Για να σε αποδεσμεύσουν και ξέρουν ότι έχεις δουλειά. Ωραία. Εγώ να τα πω αυτά. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άνθρωποι είμαστε. Η παράσταση παίζεται στο Θέατρο Αλκμίνη. Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9.30 ωραία. Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου και ευχόμαστε να συνεχίσουμε. Και εμείς το ευχόμαστε. Έτσι. Να συνεχίσουμε. Και θα εξαρτηθεί από την προσέλευση. Βεβαίως, εμείς το λέμε και το ξαναλέμε στους ακροατές μας. Τους παίξατε μια εξαιρετική παράσταση, αξίζει να τη δείτε όλοι. Έτσι. Το έργο είναι του Θανάση του Παπαγεωργίου. Τον ρόλο, τον μονόλογο, ερμηνεύει η Μαρία Ιεντουλινάκη. Η σκηνοθεσία είναι δικιά μου, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, και η εταιρεία παραγωγής. Η εταιρεία μου, δηλαδή μέσα από την οποία έχει δημιουργηθεί η παράσταση, είναι η T-Short. Ωραία. Να πω και το site. Βεβαίως. Όποιος μπει στο www.taf-short.sh-o-r-t taf-short.gr θα μπορέσει να μάθει πάρα πολλά πράγματα για μένα, για την εταιρεία μου, για την Ανδριάνα, αλλά και για όλες τις ταινίες μικρομήκους που έχω κάνει και τη σχέση με τον κινηματογράφο. Κλείνει η διαφημιστική. Πολύ καλή ερώτηση το ίδιο. Η Φωτισμή είναι του αγαπημένου συνεργάτη παλαιόθεν. Έχει κάνει όλες μου τις ταινίες. Σε όλες μου τις ταινίες διεύθυνση φωτογραφίας. Ο Κυριάκος ο Βλοντάκης. Πολύ ωραία. Τη μουσική,
τη μουσική έχει κάνει επίσης παλιός φίλος συνεργάτης, ο οποίος έχει γράψει μουσική σε όλες μου τις ταινίες, ο Αντώνης Ολιβιεράτος. Mm-hmm. Είναι πρωτότυπη μουσική, έτσι. Ναι. Είναι πρωτότυπη μουσική, ναι. Και το sound design από τις ατμόσφαιρες που υπάρχουν μέσα στην παράσταση. Σκηνικά, Γιώργος Λιτζέρης. Mm-hmm. Τα κοστούμια έχει κάνει το Boudoir Team. Την οργάνωση παραγωγής έχει κάνει φίλος, μικρομικάς, σκηνοθέτης, έχουμε κάνει μαζί 6-7 ταινίες, ο Δημήτρης Ωνάκος. Καλά, η βοηθός σκηνοθέτη, ο στυλοβάτης της παράστασης, Λαμπρινή Παπαδημητρίου. Ο βοηθός παραγωγής, αγαπημένος Φιλιππάκος, Φίλιππος Κουντουράς. Mm-hmm. Τα τρέιλερ της παράστασης έφτιαξαν ο Θανάσης Μπουρλιάσκος ό,τι αφορά το γύρισμα και ο Χρήστος Μωραΐτης το μοντάζ και την τελική επεξεργασία. Τις φωτογραφίες τράβηξε ο εξαίρετος φωτογράφος, φίλος και συνεργάτης Γιώργος Στριφτάρης. Στην κονσόλα είναι η Μέρη Μαμάκου. Τις δημόσιες σχέσεις έχει κάνει η 4Artist, η εταιρεία 4Artist, mm-hmm. η Χρύσα, η Ματσαγκάνη και η Αρτίνα, η Γκέτς. Τρία μήνων θα τα πω πολύ γρήγορα. Βεβαίως. Την επιμέλεια του προγράμματος, και πρέπει να το πούμε αυτό, έχει επιμεληθεί η Τζούλια Ιτσιακή για τις εκδόσεις στο Ροδακιό. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η εκδόση στο Ροδακιό είναι. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς να ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία στην παράσταση, να πάει και μετά την καθιερωμένη ημερομηνία, να πάρει παράταση. Πολύ καλή επιτυχία γενικότερα σε ό,τι κάνεις, είτε είναι θέατρο, είτε κινηματογράφο, σε όλες τις δημιουργίες σου. Και εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Και εγώ ανταποδίδω στην καλή επιτυχία της εκπομπής σας, όχι μόνο της σημερινής, όλων των εκπομπών που κάνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και δεν το λέω χαρήν ανταπόδοσης. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πολλά φιλιά και πολλές χαιρετήρια και στη Μαρία την πρωταγωνιστή. Θα τη τα μεταφέρω.